984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Τις πληγές της μετράει η Χαλκιδική μετά τη φωνική κακοκαιρία που στοίχισε τη ζωή σε 7 ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες. Η σωρός που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης από ελικόπτερο της πολεμικής αεροπαρίας, 6,8 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά του αλλιευτικού καταφυγίου στη θαλάσσια περιοχή της νέας καλλικράτειας Χαλκιδικής, ανήκει στον 62χρονο Αλιέα, ο οποίος αγνοείται από την Τετάρτη το απόγευμα, όταν βγήκε με τη βάρκα του για ψάρεμα υπό κακές καιρικές συνθήκες. Χίο, Σάμος, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Λασίθη. Στις περιοχές με υψηλό δείκτη επικινδυνότητας για την πρόκληση πυρκαγιά σήμερα, όπως αναφέρεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Χωρίς συμφωνία για τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας, ολοκληρώθηκε η συζήτηση σε επίπεδο μόνιμων εθνικών αντιπροσώπων στις Βρυξέλλες, καθώς η Κύπρος διαφώνησε με την παράγραφο που αναφέρεται σε περαιτέρω μέτρα, εφόσον η Τουρκία συνεχίσε τις παράνομες δραστηριότητες, καθώς επιθυμούσε να αντικατασταθεί με στοχευμένα μέτρα. Η Τουρκία άρχισε την παραλαβή του ρωσικού πυραυλικού συστήματος S-400, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της γειτονικής χώρας, αψηφώντας τις αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα πρώτα φορτία παραδόθηκαν στην Άγκυρα, στην αεροπορική βάση της Άγκυρας, χωρίς να διευκρινίζεται σε ποιο σημείο της επικράτειας θα τοποθετηθούν τελικά. Η απόφαση του Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν να αποκτήσει το ρωσικό όπλο έχει προκαλέσει έντονες τριβές στις σχέσεις της Άγκυρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Κογκρέσο, το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν καταστήσει σαφές πως η Άγκυρα κινδυνεύει να υποστεί κυρώσεις για την αγορά των S-400 που αποτελούν ένα από τα πλέον επίφοβα ρωσικά όπλα για το ΝΑΤΟ. Το Πεντάγωνο έχει επίσης δρομολογήσει την αποβολή της Τουρκίας από το πρόγραμμα συμπαραγωγής και προμήθειας των υπερσύγχρονων αμερικανικών μαχητικών F-35. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις για την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη μέσα στο 2020, με τον αρμόδιο Επίτροπο Οικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δηλώνει πως οι εντάσεις στο παγκόσμιο εμπόριο έχουν πλήξει τις εξαγωγές και τη μεταποίηση. Ο Πιέρ Μοσκοβισί τόνισε επίσης ότι η εύρωστη αγορά εργασίας στηρίζει την ανάπτυξη της ζώνης του ευρώ, αλλά κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει περαιτέρω αποδυνάμωση της οικονομίας εάν υπάρξει κλιμάκωση των εντάσεων στο παγκόσμιο εμπόριο. Υπάρχουν όμως και άλλοι κινδύνοι που αποτελούν την ανάπτυξη, που απειλούν την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη, όπως ένα σκληρό Brexit και το τεταμένο κλίμα στη Μέση Ανατολή, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή της. Όλοι αυτοί οι αρνητικοί παράγοντες φαίνεται πως αλληλοσυνδέονται περισσότερο από ποτέ με μια κρίσιμη συγκυρία για την παγκόσμια οικονομία, συμπεραίνουν οι Βρυξέλλες. Πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι να επαναφέρουμε την Ελλάδα σε μια τροχιά ισχυρής ανάπτυξης, δηλώνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του σε εκπομπή του BBC και επισημαίνει ότι αυτό που θέλω να διασφαλίσω είναι ότι η οικονομική μεγέθυνση θα μοιράζεται με δίκαιο τρόπο. Για μένα αυτή θα είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση που θα κληθώ να αντιμετωπίσω. Αύριο η σύσκεψη του Οικονομικού Επιτελείου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το φορολογικό νομοσχέδιο και τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Παράλληλα, την ερχόμενη εβδομάδα ο Υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί στο περιθώριο του Economist με τους εκπροσώπους των θεσμών και τον επικεφαλής του ESM, Klaus Reckling. Η κυβέρνηση θα διεκδικήσει τη μείωση των υπερβολικών πρωτογενών πλεονασμάτων που ζητούν οι εταίροι, όμως αφότου ανακτήσει την εμπιστοσύνη τους και την πίστη των αγορών μέσω της υλοποίησης ευρέου σχεδίου μεταρρυθμίσεων, διαμήνυσαν κυβερνητικά στελέχη, απαντώντας στα σχόλια της Άγγελα Μέρκελ. Η καγκελάριος της Γερμανίας επανεβεβαίωσε την κρίση του Eurogroup ότι δεν υπάρχει λόγος χαλάρωσης του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα. Η Ελλάδα έχει δεσμευθεί για πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ έως το 2022, προσθέτοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης την έχει διαβεβαιώσει για την υλοποίηση μεταρρυθμιστικής γραμμής.
Το ύψος των μισθών που αντέχει να πληρώνει μια οικονομία δεν μπορεί να εξαρτάται από τις επιθυμίες ή τις καλές προθέσεις της εκάστοτε κυβέρνησης, αλλά από την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, καθώς και το μέγεθος της ανεργίας και της αδήλωτης εργασίας. Αυτό αναφέρει ο ΣΕΒ σε διευκρινιστική ανακοίνωση σχετικά με την αίτηση ακύρωσης που κατέθεσε από κοινού με 6 περιφερειακούς συνδέσμους κατά της εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τον κατώτατο μισθό και τις τριετίες. Κατά 43.000 έχουν αυξηθεί από τις αρχές του έτους έως το τέλος Μαΐου οι φορολογούμενοι που υφίστανται κατασχέσεις λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία και τα τελωνεία, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα η ΑΔΕ. Τα πρόσωπα στα οποία έχουν επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης ξεπερνούν πλέον τα 1.211.000 που ισοδυναμεί με το 67% των οφειλετών σε βάρος των οποίων οι αρχές έχουν τη δυνατότητα να διατάξουν κατασχέσεις ή κρατήσεις. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί τουλάχιστον το τελευταίο εξάμηνο. Στα τέλη του 2016 το εν λόγω ποσοστό δεν υπερεύαινε το 51%, γεγονός που καταδεικνύει ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια η ΑΔΕ αναγκάζεται να λάβει μέτρα εναντίον όλο και περισσότερων οφειλετών ώστε να εισπράξει τα χρεωστούμενα. Στον αντίποδα όμως ο αριθμός των πολιτών που έχουν ληξιπρόθεσμα φορολογικά χρέη μειώνεται σταθερά. Στο 17,6% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα τον Απρίλιο, μειωμένο κατά 2,2 μονάδες από τον Απρίλιο του 2018. Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της Ελστάτ, οι άνεργοι ανήλθαν σε 833.858 άτομα και ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 107.290 άτομα σε σχέση με τον Απριλίο του 2018, μείωση 11,4%. Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.891.618 άτομα. Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας παραμένει σημαντικά υψηλότερο από εκείνο στους άντρες. Ηλικιακά τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στις ομάδες 15 έως 24 ετών και 25 έως 34 ετών. Ακολουθούν ηλικίες 35-44, 45-54, 55-64 και 65-74. Επιβεβαιώνεται από την στατιστική επεξεργασία των βαθμών των υποψηφίων στις πανελλαδικές η σημαντική πτώση των βάσεων σε ορισμένες από τις περιζητητές σχολές. Ένας στους τρεις υποψηφίους αποτυχάνει να πιάσει τη βάση του 10. Η κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, η διατήρηση του υφιστάμενου συστήματος στις πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά με αλλαγές στην κάλυψη της ύλη και ο τερματισμός της διαδικασίας ίδρυσης τέταρτης νομικής σχολής περιλαμβάνονται στις πρώτες πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό προκύπτει από τις δηλώσεις που έκαναν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως μετά την πρώτη επίσκεψη στο Υπουργείο που έκανε ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενη στις πανελλαδικές, η κυρία Κεραμέως υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να ευνηδιάσει κανένα και συνεπώς θα διατηρήσει τους κύριους άξονες του συστήματος εξέτασης που θέσπισε ο ΣΥΡΙΖΑ για τους μαθητές της ΓΑΜΑ Λυκείου. Διευκρίνησε όμως ότι το Υπουργείο θα προβεί άμεσα σε διορθωτικές παρεμβάσεις με έμφαση στον εξορθολογισμό της ύλης, σημειώνοντας πως η κάλυψή της αυτή την στιγμή δεν είναι εφικτή. Ένα λεπτό αργότερα μετά τις δηλώσεις υπήρξε η εξής ανακοίνωση στο tweet από τον Αλέξη Τσίπρα. Σε οξύ ύφος ο κύριος Τσίπρας σημειώνει: «Ήξερα ότι δυσαρεστήθηκε η Νέα Δημοκρατία με το εκλογικό αποτέλεσμα στην Αχαΐα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έσπευδε να τιμωρήσει ένα ολόκληρο νομό με πρωταγωνιστικό ρόλο την πανεπιστημιακή εκπαίδευση της πατρίδας μας». Και λίγο αργότερα επανήλθε με ένα δεύτερο tweet στο οποίο ανέφερε: «Η κατάργηση της νεοσύστατης νομικής σχολής στην Πάτρα δείχνει εύγλωτα το ριζικά διαφορετικό σχέδιό μας. Εμείς φτιάχνουμε νέα ποιοτικά δημόσια πανεπιστημιακά τμήματα και σχολές. Η Νέα Δημοκρατία τα κλείνει για να ανοίξουν ιδιωτικά. Δήθεν για να μην φεύγουν τα παιδιά μας έξω, βαθιά υποκρισία».
Στην απόφαση ότι ο μειωμένος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Τσίπουρο και στην Τζικουδιά που παράγουν η μικρή αποσταγματοποιή αντιβαίνει προς το δίκαιο της Ένωσης, κατέληξε σήμερα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έπειτα από προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελλάδας. Ναι, στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών, αλλά με τον όρο να γίνουν επιμέρους προσθήκες έργων στο οδικό δίκτυο, όπως επίσης και στα λιμάνια, καθώς και να διερευνηθούν φιλόδοξα μεταφορικά project, όπως η λειτουργία ηλεκτρικού σιδηροδρόμου στο νησί, είπε χθες η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης. Το εν λόγω σχέδιο αποτελεί την ενιαία και ολοκληρωμένη Εθνική Στρατηγική Μεταφορών με ορίζοντα 20 ετίας, 2017-2037, και θα αποτελέσει το μακροπρόθεσμο πλαίσιο για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση όλων των μελλοντικών επενδύσεων σε υποδομές, καθώς και των απαιτούμενων οργανωτικών και θεσμικών μέτρων στον τομέα των μεταφορών. Επιστρέφω στην είδηση που σας είπαμε πριν από λίγο, δηλαδή στην απόφαση ότι ο μειωμένος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Τσίπορο και την Τσικουδιά, που παράγουν η μικρή αποσταγματοποιή, αντιβαίνει προς το δίκαιο της Ένωσης, όπως αποφάσισε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έπειτα από προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελλάδος. Ρωτώ απλά και πρακτικά στο πλαίσιο του αδελτίου τον κύριο Στάθη Φραγκεδάκη από την πλευρά των αποσταγματοποιών, τι ακριβώς σημαίνει για εσάς αυτή η απόφαση. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Δουλιάκη. Τι σημαίνει λοιπόν αυτή η απόφαση για εσάς? Αυτή η απόφαση είναι προϊόν καταγγελίας των ανταγωνιστών μας εντός αγωγικών, γιατί δεν είμαστε ανταγωνιστές, αλλά τέλος πάντων αυτό το θεωρούν, από το οποίο είναι Ελλάδος, αλλά και των βιομήχανων, των μεγάλων βιομήχανων αλκοολούχων ποτών, που καταγγείλουν ότι χάνουν λόγω αθέμητου ανταγωνισμού 70 εκατομμύρια φιάλες το χρόνο στην Ελλάδα. Αυτά δεν στέκουν, αλλά τέλος πάντων βγήκε μια απόφαση η οποία βάσει του κανονισμού της οδηγίας μάλλον 83/92 θεωρούσε σαν παραδοσιακό προϊόν μόνο το ούζο στην Ελλάδα, τότε είχαμε δηλώσει μόνο το ούζο. Γίνεται αναφορά ότι υπάρχουν και παραγωγές παραδοσιακών αποσταγμάτων της Κουριάς και Τσίπουρου, εκεί στην Δυναστή, δεν λήφθηκε υπόψη και... Θα σας πω στη συνέχεια γιατί δεν λήφθηκε υπόψη, αλλά τέλος πάντων έβγαλε την απόφαση ότι θα πρέπει να ακολουθούμε το 100% του φόρου, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ο οποίος είναι με κάποιες διαιρέσεις, δηλαδή 24 ευρώ, αλλά λόγω υνοπνεύματος που περιέχει η κάθε φιάλη κατεβαίνει στα 11 ευρώ το λίτρο, και πρέπει να προσαρμοστούν και οι υποτοποιοί, οι οποίοι κάναν την καταγγελία, γιατί πληρώνουν το 50% όπως το ούζο. Mm-hmm. Να προσαρμοστούν και αυτοί στα 10 ευρώ. 11 το λίτρο, και σε εμάς υπό προϋποθέσεις μπορεί να πάει και στο 50%, δηλαδή να πληρώνουμε γύρω στα 5,80 το λίτρο φόρο. Σήμερα πληρώνουμε 0,60. Εμείς βγάζουμε μικρές ποσότητες, αλλά τέλος πάντων εμείς το καθιερώσαμε και σε κατανάλωση στην Ελλάδα και δικαιούμαστε να μπει μια τάξη, να μπει κάποιος φόρος, αλλά επειδή εμείς δεν είμαστε επιχειρηματίες, θα μπορούσα να είμαστε, ας το πούμε, ευκαιριακοί. Δηλαδή, αν τα μπέλια δεν μπορούν να πάνε για άλλες χρήσεις, οδηγούνται και σε απόσταση. Άρα η συνέπειες είναι και για εσάς τους ίδιους ως επαγγελματίες, όπως επίσης και για εμάς τους καταναλωτές, ναι. Σε εσάς τους καταναλωτές, αλλά δεν είναι μόνο τους καταναλωτές. Το μεγάλο πρόβλημα που εστιάζω είναι ότι οι χώροι εστίασης κερνούσαν όλοι. Τα ξενοδοχεία ήταν το καλωσόρισμα μια σκουδιά. Όλος ο κόσμος, το είχαμε κάνει νούμερο φιλοξενία ένα στην Κρήτη και γινόταν σιγά σιγά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εκεί θα πληγεί, διότι δεν μπορεί να πληρώνει, τώρα πληρώνε 3-4 ευρώ το λίτρο την Τσικουδιά ή το Τσίπουρο και το κερνούσε, τώρα δεν μπορεί να το αγοράζει 11-12 και να το κερνά, φαντάζεστε. Όπως ήταν, είναι ένα λαϊκό ποτό φτηνό που πήγαινε ο άλλος να χαλαρώσει. Ανοίξανε τόσα τυπουράδικα, τόσες θέσεις εργασίας, τόσα μαγαζιά, επενδύσανε και βγάζανε ένα μεροκάματο και εμείς που παράγαμε, αλλά και αυτοί που το εστιάζανε. Και αυτά δεν θα μπορούν τώρα, το καραβάκι δεν θα μπορεί να δίνεται 3-4 ευρώ, αλλά θα δίνεται πάνω από 10. Φαντάζεστε λοιπόν ότι πολλές επιχειρήσεις θα περάσουν κρίση, αλλά
το μεγαλύτερο πρόβλημα που εντοπίζω εγώ και λέω είναι ότι πολλοί αμπελώνες θα εγκαταληφθούν. Mm. Θα εγκαταληφθούν διότι η διέξοδος ήταν πολλές φορές, κάθε χρόνο λόγω καιρικών συνθηκών, λόγω αγοράς που ζητούσε, τέλος πάντων, η απόσταξη. Με μια απόσταξη η οποία θα είναι το εμφιαλωμένο πολύ ακριβότερο λόγω φόρου και λόγω μη μπορεί να ρίξει το κόστος όπως το ρίχνει, ας το πούμε, η βότκα ή το ουίσκι, μεγάλες βιομηχανίες. Θα είναι πολύ ακριβότερη η τσικουδιά ή το στίπρωτο εμφιαλωμένο από τα εισαγόμενα. Εμείς οι φτωχοί, οι αμπελουργοί που συμπληρώνουμε ένα εισόδημα και όλα αυτά, η συμπίεση θα πέφτει λοιπόν σε εμάς, στους αμπελουργούς και θα εγκαταληφθούν αμπελώνες. Φαντάζεστε λοιπόν ότι η κρίση δεν θα διαπεράσει μόνο την πώληση του προϊόντος, αλλά και χώρους που εστίασης και ρακάρικα και τέτοια, θέσεις εργασίας, στα μπέλια, θέσεις εργασίας, ένας κύκλος παραγωγής όπως είναι τα λιπάσματα, όπως είναι οι θέσεις εργασίας που δουλεύουν στα μπέλια, όπως είναι οι μεταφορές, όπως είναι όλη η αλυσίδα και είναι φυσικό αυτό, έτσι όλη η παραγωγική αλυσίδα. Είπατε επίσης και κάτι άλλο, κύριε Φραγκεδάκη, ότι εξαιτίας αυτής της απόφασης θα πληγούν και οι ίδιοι υποδοπαραγωγοί, οι οποίοι ήταν εκείνοι οι οποίοι προσέφυγαν στα ανώτατα δικαστήρια, ναι. Ναι, μα η πρώτη απάντηση που ήρθε το 2015, γιατί η ιστορία αρχίζει από το 2011, επαναλήφθηκε το 2013 και επαναλήφθηκε το 2015, επειδή δεν έβγαινε απόφαση. Και η πρώτη απάντηση που ήρθε ήταν, μα πρώτοι εσείς παρανομείτε, έπρεπε να έχετε το 100% του ειδικού φρούρου κατανάλωση και το 50% δικαιάται μόνο το ούζο. Και η διήμερη παραγωγή θα πρέπει να λάβει, ας πούμε, μέρημνα τι θα κάνει το κράτος. Δεν έλεγε για μας τίποτα η πρώτη, ας πούμε, απάντηση. Δεν ξέρω, δεν το είδαν, δεν το κατάλαβαν, ήθελαν να εξωστρακίσουν εμάς, νομίζοντας ότι εμείς είμαστε το πρόβλημά τους. Μα εμείς είμαστε ο πρόδρομος για να πουλήσουν αυτοί. Δηλαδή, εμείς το είχαμε βάλει στην αγορά, δεν μπορούσαμε να την κατακτήσουμε στην αγορά ολότελα. Και όποιος ήθελε να αγοράσει, όποιος ήθελε να πάρει, ας πούμε, κάτι σοβαρό, κάτι, ας το πούμε, πρεστίζει αυτό, έπαιρνε εμφιαλωμένο. Κύριε Φραγκεδάκη. Και καλά το έκανε. Εμείς είμαστε οι πρόδρομοι. Και θέλουν να κλείσουν τους πρόδρομους. Ναι. Αυτό το οποίο θέλω να ρωτήσω είναι, υπάρχει αυτή την ώρα περιθώριο βελτίωσης των πραγμάτων? Το έχουμε δώσει ήδη σε δικηγόρο, γιατί από ό,τι ξέρετε πέθανε ο δικηγόρο μας, ο Αντώνης Ογγόντας, ο Αίμισος, ο οποίος είχε βοηθήσει τόσο πολύ. Και θα σας πω που είχα αφήσει μια κρεμότητα στην αρχή, ότι εμείς με τον κύριο Γόντζα πήγαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, Οικονομικών και Εξωτερικών, γιατί το εξωτερικό αντιπροσωπεύει την Ελλάδα στο εξωτερικό, στις διεθνείς σχέσεις, να βοηθήσουμε. Τεκμηρίωσε ο κύριο Γόντζα χίλια δύο πράγματα. Μπορούσαμε δηλαδή πρώτης απόφασης να αλλάξουμε και κάποιες ιδέες. Μας είπαν καλά, θα δούμε όταν θα είναι η ώρα. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, μέχρι που έφτασε ο κύριος Γόντζας και έστειλε επιστολή στο δικαστήριο και είπε ότι έχοντας ένομο συμφέρον θα θέλαμε να παραστούμε. Η απάντηση ήταν ότι εμείς πάμε τη χώρα στο δικαστήριο, την Ελλάδα, δεν πάμε εσάς σαν παραγωγή. Και έτσι μας απόρριψαν. Ήταν δηλαδή πολύ μεγάλο λάθος της κυβέρνησης τότε να μην δεχτεί τη συνδρομή του κυρίου Γόντζα, αμυστή, δηλαδή δεν θα πληρώνει τίποτα, να βοηθήσει που είχε τεκμηριώσει. Ίσως είχαν κατά νου αυτό που έλεγαν οι υποτοπίοι, να μας κλείσουν. Και δεν θέλανε τη συνδρομή μας. Τώρα λοιπόν, το έχουμε δώσει σε άλλο δικηγόρο, ο κύριος Βαρλάμης είχε αναλάβει, μετά την απώλεια του κύριου Γόντζα, τη διαβάζει, τη μελετά την απόφαση αυτή, να δει σε ποια σημεία, τι ακριβώς είναι, που θα πάει και τι μπορούμε να πράξουμε εμείς. Περιμένουμε την απάντησή του σήμερα το απόγευμα ή αύριο, να την δει ενδολογώς και να την εξετάσει. Και είμαστε σε συνεννόηση και σε γρήγορση σε όλη την Ελλάδα, είμαστε μόνο στην Κρήτη, με την Πανελλήνια Ομοσπονδία, με συλλόγους σαν την Περιφέρεια, όλοι αυτοί, να δούμε την επόμενη εβδομάδα τι μπορούμε να προτείνουμε κι εμείς και τι να ζητήσουμε από την κυβέρνηση, να απαλύνει λίγο το σοκ της αγοράς, το οποίο θα φέρει μια αναστάτωση, αλλά και μείωση θέσεων εργασίων και εσόδων. Για όλα αυτά τα οποία προαναφέρατε, να σας ευχαριστήσουμε για τις πληροφορίες. Κύριε Φραγκεδάκη, καλό μεσημέρι από τον 984. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Βλάβη σε μία από τις γεωτρήσεις της, το Γιούχτα, αιτία για τις διακοπές του νερού σε Βασιλιές, Σύλλαμο, Άγιο Βλάση, όπως και τα υψομετρικά ψηλά σημεία της Σουλοφ Πάλμε, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΔΕΙΑΗ. Ζητά την κατανόηση των δημοτών των περιοχών αυτών και συνιστά την ορθολογική χρήση του νερού. Επίσης, ζητά από τους δημότες που χρησιμοποιούν το νερό ίδρευσης για άρδευση αμπελώνων, ιδιαίτερα στην περιοχή της Σύλλαμου, να αναλογιστούν τα παραπάνω. Παράλληλα, ενημερώνει για την διακοπή υδροδότησης στις περιοχές Κατσαμπάς, Καρτερός, Πρασά, Καλυθέα τη Δευτέρα 15 Ιουλίου, καθώς θα εκτελεστούν εργασίες επισκευής στον αγωγό που τροφοδοτεί με νερό του Ηράκλειου από τις γεωτρήσεις των Μαλίων. Η επανατροφοδότηση των δικτύων αναμένεται να ξεκινήσει μετά από 48 ώρες. Ανακαλύφθηκαν τρία βλήματα της κατοχής εργοτάξεως του Ηρακλείου σήμερα, όπου εκτελούνται έργα για τη διαμόρφωση πάρκινγκ. Για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών αλλά και καλλιέργεια δενδρυλίων κάναβης συνελήφθη ένας 39χρονος στην ευρύτερη περιοχή του Μήλοποτάμου, ενώ αναζητείται άλλο ένα άτομο. Η αστυνομία εντόπισε δύο φυτείες δενδρυλίων κάναβης, ενώ τα δενδρύλια που εκριζώθηκαν ήταν 129. Δύο αλλοδαπούς ηλικίας 23 και 30 ετών δείχνει η αστυνομία ως τους δράστες σε 6 γιοταχή αυτοκίνητα στα Χανιά. Κατηγορούνται ότι αφαίρεσαν χρήματα, κινητά τηλέφωνα, προσωπικά έγγραφα και διάφορα αντικείμενα. Δύο Έλληνες 22 και 55 ετών φέρονται να είναι οι δράστες της κλοπής ηλεκτρικών συσκευών από επιχείρηση του Ηρακλείου στις 14 Ιουνίου. Με επίσημη ανακοίνωση, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει τον Χουάν Γκαϊδό στον μεταβατικό πρόεδρο της Βενεζουέλας. Στην ανακοίνωση τονίζεται συγκεκριμένα: η κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, συμφώνως με την κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως διατυπώθηκε εξ ονόματος των 28 στη δήλωση της υψηλής εκπροσώπου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίας Μογκερίνη, αποφάσισε να αναγνωρίσει τον πρόεδρο της δημοκρατικά εκλεγμένης συνέλευσης των Γκουαϊδό ως μεταβατικό πρόεδρο της Βενεζουέλας, προκειμένου να προκηρύξει ελεύθερες, δίκαιες και δημοκρατικές προεδρικές εκλογές. Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών βρίσκεται από χθες ο αντιπρόεδρος της Ιταλικής κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, ύστερα από δημοσιεύματα που φέρουν το κόμμα του, την ξενοφοβική Λέγκα, να επιδιώκει χρηματοδότηση μέσω μυστικής συμφωνίας με Ρώσους επιχειρηματίες στον τομέα των πετρελαίων. Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τη συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ στην προώθηση κοινών συμφερόντων σε θέματα εθνικής ασφάλειας, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Αμερικανικής Προεδρίας. Τις αεροπορικές επιδρομές που πλήττουν αμάχους στη βορειοδυτική Συρία, ιδίως ιατρικές εγκαταστάσεις και υγειονομικούς εργαζόμενους, καταδίκασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Στους 100 οι νεκροί εντός 24 ετών στις συγκρούσεις στην βορειοδυτική Συρία. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν σε επίθεση με παγιδευμένο αυτοκίνητο σε κημητήριο της Βεγγάζη στην Ανατολική Λιβύη κατά τη διάρκεια της κηδείας ενός πρώην αξιωματικού του στρατού. Η Αβάνα μείωσε κατά 15% την πρόβλεψή της για τον αριθμό των αφίξεων ξένων τουριστών στην Κούβα το 2019, μετά την απόφαση των ΗΠΑ να απαγορεύσουν στα αμερικανικά κρουαζιερόπλια να κάνουν ενδιάμεσο σταθμό στο νησί της Καραϊβικής, όπως γνωστοποίησε η κυβέρνηση. 984 Νέα και Sports. Στην ώρα τους. Στην Ολλανδία βρίσκεται όφη για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Ο Αλέξανδρος Κάχρης κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο αγώνισμα των 200 μέτρων ύπτιο στην πρεμιέρα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κολύμβησης για τις κατηγορίες παιδών κορασίδων, η αυλαία του οποίου άνοιξε την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Για 12η συνεχή χρονιά φέτος, η Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Δήμος Καντάνου Σελήνου, σε συνεργασία με την Σκακιστική Ακαδημία Χανίων, το Διεθνές Σκακιστικό Τουρνιά Παλαιόχωρας, που διεξάγεται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας και συμπεριλαμβάνεται στο επίσημο καλεντάρι της Παγκόσμιας Σκακιστικής Ομοσπονδίας, ενώ ταυτόχρονα τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Οι αγώνες θα διεξαχθούν από τις 13 έως τις 20 Ιουλίου και θα πάρουν μέρος 200 σκακιστές. 9.84. Ο καιρός.
Παροδικές νεφώσεις κατά τόπου στην Κρήτη σήμερα. Ανέμια από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ έως τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 984. Αγγέλα Δουλγεράκη και Κατερίνα Δασκαλάκη στο στούντιο του σταθμού. Καλό σας μεσημέρι. 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.